όπως διαβάζουμε σε μια πολύ σημαντική είδηση που έρχεται από το χώρο της επιστήμης, Έλληνες επιστήμονες κατάφεραν να θεραπεύσουν την νόσο Πάρκινσον σε πειραματόζωα. Είναι λοιπόν μαζί μας ο κύριος Βασιλάτης, είναι από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Καλή σας ημέρα, ερευνητής, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση που έχουμε, για να μπορέσουμε κι εμείς πάρα πολύ απλά, χωρίς να είμαστε γνώστες, επιστήμονες του θέματος, να κατανοήσουμε ποια είναι τα τόσο σημαντικά βήματα τα οποία έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε καταρχάς για μία νόσο η οποία δυστυχώς έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι αντιμέτωποι με αυτή την νόσο. Χαρά που να μιλήσω για τη δουλειά μας. Αυτό που ήθελα να πω στην αρχή είναι ότι η νόσος Πάρκινσον οφείλεται στον εκφυλισμό των ντοπαμινεργικών νευρώνων στον εγκέφαλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Οπότε οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αντικαθιστούν αυτή την έλλειψη ντοπαμίνης. Όμως η παθολογία της νόσου, δηλαδή ο νευροεκφυλισμός, συνεχίζεται. Mm-hmm. Γίνονται παράλληλα βεβαίως από πολλούς επιστήμονες παγκοσμίως προσπάθειες ώστε να σταματήσει αυτός ο νευροεκφυλισμός, δηλαδή νευροπροστατευτικές προσπάθειες. Όμως αυτές οι νευροπροστατευτικές προσπάθειες δεν κάνουν τίποτα προς το παρόν για τα συμπτώματα. Μάλιστα. Αυτό που καταφέραμε εμείς να κάνουμε είναι ότι με το σχεδιασμό πρώτον, μάλλον με την επιλογή ενός φαρμακευτικού στόχου, τη σωστή επιλογή, και με το σχεδιασμό ενός χημικού μορίου το οποίο κατάφερε να ενεργοποιήσει αυτό το στόχο, καταφέραμε να έχουμε και βελτίωση συμπτωμάτων αλλά και νευροπροστασία. Οπότε συνδυάζουμε τα δύο. Αυτό ουσιαστικά είναι μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία πριν προχωρήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Βασιλάτη, για τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου. Τα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα είναι τα κινητικά συμπτώματα, τα οποία νομίζουμε γνωρίζουμε οι περισσότεροι, δηλαδή ξέρουμε τον τρόμο τον οποίο υπάρχει, η δυσκινησία, η δυσκαμψία, το περπάτημα με πολύ πολύ μικρά βήματα, η κύφωση παραδείγματος χάρη, όλα αυτά είναι τα κινητικά συμπτώματα της νόσου. Η νόσος Πάρκινσον έχει και άλλα πράγματα βεβαίως, όπως τα μη κινητικά προβλήματα, έτσι όπως ονομάζονται, τα οποία και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά επικεντρωνόμαστε κυρίως στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες και στην έλλειψη ντοπαμίνης, η οποία είναι όντως αυτά τα φάρμακα που υπάρχουν, βοηθάνε πάρα πολύ τους ασθενείς. Βεβαίως δεν καλύπτουν όλα τα συμπτώματα, δηλαδή εκείνα τα οποία είπαμε προηγουμένως, της κατάθλιψης επίσης, η οποία υπάρχει έντονη στους παρκινσονικούς και τέτοια πράγματα, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και οι καινούργιες φαρμακευτικές προσεγγίσεις, ναι, θα μπορέσουν να καλύψουν και ορισμένα από αυτά. Τα επόμενα στάδια της έρευνάς σας ποια είναι? Θέλω να πω, κάθε φορά που μιλάμε με επιστήμονες που έχουν φτάσει πολύ κοντά σε κάποια ανακάλυψη, σε κάποιο φάρμακο ή σε κάποιο εμπασχετώσει τρόπο αντιμετώπισης, πάντα φροντίζουμε να υπενθυμίσουμε ότι το ότι έχει φτάσει κοντά η επιστήμη δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί μπορεί να θεραπευτεί και ο κάθε ασθενής. Άρα, ποια είναι τα επόμενα στάδια από το σημείο στο οποίο βρεθήκατε? Βρίσκεστε αυτό με την ομάδα σας. Ωραίο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε η ανακάλυψη φαρμάκων είναι μια πολύ μακρόχρονη διαδικασία με πάρα πολλά βήματα. Ένα καθοριστικό σημείο είναι ο ξεχωρισμός της προκλινικής έρευνας και της κλινικής έρευνας μετά. Λοιπόν, το βασικό είναι και εμείς οι βασικοί επιστήμονες μπορούμε να προχωρήσουμε κυρίως στα προκλινικά θέματα. Εμείς είμαστε όντως σε ένα προκλινικό στάδιο. Έχουμε ορισμένα μόρια τα οποία
τα έχουμε χρησιμοποιήσει ως εργαλεία, αν θέλετε, για να καταλάβουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, όμως θα πρέπει να τα βελτιώσουμε, αν θέλετε, να τα μετατρέψουμε σε μόρια τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο κλινικό στάδιο. Και αυτός είναι ο σκοπός. Ο δικός μας αυτή τη στιγμή αυτό θα θέλαμε να κάνουμε. Βεβαίως μας υπολείπεται και πάρα πολύ βασική έρευνα, γιατί αυτό το καινούριο εργαλείο μας έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι εκπληκτικά, ας πούμε, επιστημονικά. Και θέλουμε να συνεχίσουμε για αυτά βεβαίως. Μάλιστα. Οπότε ναι. Το επόμενο βήμα θα είναι να μπούμε στο κλινικό στάδιο. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι ναι. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και από το ΙΜΠΕΑ, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κύριος Τοπούζης, η κυρία Δάλα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Φωκάς, ο χημικός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο οποίος κατάφερε να λύσει ορισμένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχεδίαση τέτοιων μορίων και τα κατάφερε. Όντως σχεδίασε μόρια να περνάνε στον εγκέφαλο και αυτά. Και στο εργαστήριό μου άνθρωποι όπως ο Θανάσης Παθής, ένα πολύ ταλαντούχο. Με τρομερή θέληση και φεντετικότητα, ο οποίος κατάφερε όλα αυτά να τα κάνει πραγματικότητα. Χωρίς να μειώνω την αρτιότητα των άλλων συναδέλφων μας, συνεργατών μας, με άρτια καταρτισμένη και με άρτια εργαστήρια, τα οποία ήταν καταλυντική και αυτή για την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλάτη, για τη σύνδεση που είχαμε. Καλή συνέχεια στο δύσκολο και πολύ σημαντικό όμως έργο σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα που έρχονται από το χώρο της επιστήμης. Τώρα και η σοκολάτα, Γιώργο.